να κάνουμε υπομονή, να αντέξουμε, να μας διώξουν από τις δουλειές μας. Πώς θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, πώς θα ταΐσουμε τα παιδιά μας, δηλαδή πώς θα πορευτούν, είναι δύσκολο. Λοιπόν. Πραγματικά δύσκολο. Το φαγητό, το νερό. Λοιπόν, να σας πω. Εσείς βέβαια θέλετε τώρα μια συνταγή, να σας δώσω μια συνταγή, πώς θα τα ξεπεράσετε αυτά. Όμως δεν έχω εγώ δική μου συνταγή. Θα σας δώσω μια συνταγή του ιδίου του Θεού. Δεν μου λες, 3 εκατομμύρια Εβραίους μέσα στην έρημο, πώς τους τάζει ο Χριστός. 3 εκατομμύρια ήταν. Επί 40 χρόνια, πες μου, σπέρνανε εκείνοι οι άνθρωποι. Είχαν μαγαζιά να ψωνίσουνε, ούτε τα ρούχα τους παλιώναν, ούτε τα παπούτσια τους παλιώναν. Και τους έδινε να φάνε κάθε μέρα και διαφορετικό φαγητό. Ο ίδιος είναι ο Θεός. Δεν έχουμε τον ίδιο Θεό ή αλλάξαμε? Ο ίδιος δεν είναι? Την ίδια ελπίδα δεν έχουμε? Αν αυτούς μπορούσε μέσα στην έρημο, μέσα στην άμμο να τους ταΐσει, εμάς αδυνάτησε δηλαδή? Φτώχαινε ο Θεός? Σας ερωτώ. Λοιπόν, πού είναι η εμπιστοσύνη μας? Ή δεν ξέρει ότι θέλουμε φαγητό? Ή δεν ξέρει ότι θα μας διώξουν από τη δουλειά εξαιτίας του? Τα ξέρει όλα και τα επιτρέπει. Για να δείξουμε ότι πράγματι τον έχουμε εμπιστοσύνη. Ναι, Θεέ μου, να μου κάνουν ό,τι θέλουν, εγώ θα είμαι μαζί σου. Έτσι. Αυτό θέλει ο Χριστός. Αυτή είναι η ομολογία. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη. Και το λέμε πατέρα, το λέμε. Λέμε το πάτερ ημών και δεν ντρεπόμαστε. Να λες πατέρα ένα Θεό και να μην έχεις εμπιστοσύνη. Τι θα φάω, ε? Εδώ βλέπεις ένα μωράκι έχει στην αγκαλιά και δεν σε ρωτάει τι θα φάει. Έχει εμπιστοσύνη γιατί το κρατά στην αγκαλιά και έχει εμπιστοσύνη. Ούτε από κρύο έχει ανάγκη, ούτε από τι θα φορέσει, ούτε τι θα φάει. Σε ρώτησε ποτέ το μωράκι σου, μπαμπά, τι θα φάμε, τι θα κάνουμε? Τίποτα. Είναι άνετο. Αν αυτό το παιδάκι είναι άνετο σε σένα που έχεις τα πάθη και τις αδυναμίες, εμείς να μην είμαστε άνετοι στον πατέρα μας, στον Θεό, στον δημιουργό μας, που μας έκανε από το μηδέν? Είναι δυνατόν? Τόσο πολύ δηλαδή πιάσαμε πάτο? Τουλάχιστον τώρα να μετανοήσουμε, να τον έχουμε εμπιστοσύνη. Έτσι. Και δεν θα μας αφήσει ευλογημένοι. Και είμαι τόσο σίγουρος, όσο σίγουρος είμαι που σας βλέπω εδώ και μιλάω μαζί σας. Ναι. Ενδεχομένως να έρθει καιρός να κάνουμε το σημείο του σταυρού και η πέτρα να γίνεται ψωμί. Και να το τρώμε, ναι. Αυτός είναι ο Θεός. Δεν μπορεί, αδύνατος είναι. Λοιπόν. Αλλά δίνουμε εξετάσεις να δούμε. Τον πιστεύουμε, τον εμπιστευόμαστε, τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε. Αυτό δίνουμε εξετάσεις. Ναι. Συγχωρέστε με για τον τόνο της φωνής μου. Γιατί θυμώνω περισσότερο με τον εαυτό μου, ξέρετε. Γιατί και εγώ είμαι ο λιγόπιστος.